coach, μάλιστα η διαφορά ήταν στους 6, όπως και στον πρώτο γύρο. Με το τρίποντο του Στυλανού πήγε στους 9, βέβαια η ΑΕΛ με 9-6 βρίσκεται στην 5η θέση. Να ξεκινήσω πρώτα από το παιχνίδι σήμερα, με εκείνο το μεγάλο comeback στο τέλος. Τι κρατάς από το παιχνίδι, αν αυτό είναι το θετικό που κρατάς, τι είναι το αρνητικό που σου μένει από τη σημερινή αναμέτρηση? Σίγουρα το τέλος ήταν πολύ καλό, παίξαμε άμυνα πάρα πολύ δυνατή. Οδηγήσαμε τον Κεραυνό να κάνει πάρα πολλά λάθη και κακές επιθέσεις. Σίγουρα όταν πήραμε το παιχνίδι στους δύο πόντους, δυστυχώς δεν υπήρχε instant replay στο γήπεδο μας. Παρόλο που το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό, θεωρώ και θέλω να ξαναδώ μια φάση που είχε αντιαθλητικό νομίζω η ομάδα μου. Δεν είχα καλή εικόνα για να το δω. Και νομίζω ότι ο Κεραυνός πήρε κάποια εύκολα φάουλ στο τέλος που διαμορφώσαν το αποτέλεσμα. Ήταν πιο εύστοχος από εμάς στις ελεύθερες βολές. Εμείς πάλι χάσαμε παιχνίδι με βολές. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού. Τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι για τη συνέχεια, εκείνα τα τελευταία 6 λεπτά, τι άλλαξε ακριβώς, ήταν η άμυνα μόνο, τι άλλο κάνατε σε εκείνα τα τελευταία 6 λεπτά με το σερί που φτάσατε στους 3 στη διαφορά? Σίγουρα ήταν και η βοήθεια του κόσμου, έστω και λίγα άτομα να είναι στο κλειστό, προκαλούν μεγάλη πίεση στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Σεβόμαστε την ομάδα του Κεραυνού, αλλά η ΑΕΛ μεγαλώνει και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό και να σέβονται την προσπάθεια που κάνουμε. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι χάζαμε κατά κράτος στη μάχη των rebound και όπως βλέπουμε σχεδόν έχουμε double διαφορά rebound από την ομάδα του Κεραυνού. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα τελευταία παιχνίδια. Οι ψηλοί μας, και δεν είναι μόνο δουλειά των ψηλών και των κοντών, δεν είμαστε τόσο δυνατοί στην επαφή και στο physical παιχνίδι, ούτως ώστε να το δούμε και εγωιστικά να πάμε δυνατά στο rebound. Και νομίζω ότι εκεί, από εκεί κέρδισε ο Κεραυνός, γιατί εμείς δεν είχαμε δεύτερες προσπάθειες.